Χαίρετε, γεια σας, ενδιαφέρον vlog σήμερα, πολύ. Είναι μια επιστολή που ήρθε από μια κοπέλα η οποία έχει και πολύ τσαγανό και πολύ χιούμορ και τη γουστάρω πολύ και είναι και στο κανάλι και είναι και αυτή η παπεδοκόρη όπως είμαι και εγώ, η οποία ρωτάει, κάνω τιμωρία της σιωπής, για να δούμε τι κάνει. Θεκλέ μου, γεια σου. Αν θες να το κάνεις vlog, κάνε το. Αν νομίζεις πως κάτι θα προσφέρει σε άλλους ανθρώπους. Βεβαίως και νομίζω πως κάτι θα προσφέρει για άλλους ανθρώπους και έτσι τώρα, 7 μήνες μετά, το κάνω vlog. Το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» καταπληκτικό. Σκεφτόμουν πολύ να σου γράψω. Ένας κατατοπιστικός οδηγός στο βιβλίο αναγνώρισης ή και αντιμετώπισης ψυχολογικού πολέμου. Ευκολοδιάβαστο, αλλά όχι τόσο ευχάριστο, το θέμα δηλαδή που πραγματεύεται. Ήθελα να σε ρωτήσω για το stonewalling, η λεγόμενη τιμωρία της σιωπής. Μια διευκρίνηση, αν είναι δυνατόν. Εγώ νιώθω πως ζορίζομαι πάρα πολύ και ότι έχω ζοριστεί αρκετά με όλα, αλλά ειδικά με το γάμο μου. Από τότε που παρακολουθούσα τους γονείς μου να μαλώνουν, κατάλαβα πως πάνω στην ένταση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παρεμηνευτούν κάποιες κουβέντες και να φέρουν ρήξη. Και κάποιες άλλες φορές πάλι πάνω στην ένταση να λέγονται πράγματα χοντρά ώστε η ρήξη να καθίσταται αναπόφευκτη. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να μην μιλάω σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί θα φτάσω να βρίσω τον άνδρα μου. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που πάνω στον καυγά όσο τραβάει ο άλλος το σκηνή το τραβάω κι εγώ. Είσαι κι εσύ νέα, είσαι πολύ νέα γι' αυτό. Άμα μεγαλώσεις θα αποκάτσει και ο θυμός σου, αποκάτσει, θα καθίσει. Θα κατακαθίσει και ο θυμός. Αλλά επειδή στη σχέση μου με τον άνδρα μου δεν θέλω να ανοίγω τέτοιες πληγές, αποφάσισα να συζητάω μέχρι εκεί που νιώθω ήρεμη και όταν δω πως το πράγμα πάει να ξεφύγει, πάει να μου ξεφύγει, να σταματάω. Όμως εμένα τα νεύρα δεν μου περνάνε με διακόπτη. Ο άνδρας μου τώρα φωνάζει και σε 2 λεπτά είναι καλά, αλλά εγώ θέλω το χρόνο μου να ηρεμήσω. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο που χρειάζομαι, του έχω πει να μην με τσιγκλάει για συζήτηση γιατί δεν θα βγει σε καλό. Οπότε έμαθε να μην με μιλάει και με αφήνει να ηρεμήσω. Και εγώ δεν του μιλάω. Αλλά ζούμε στο ίδιο σπίτι. Πρέπει να γίνεται και μια υποτυπώδη συνεννόηση. Οπότε όταν αυτός με ρωτάει πού είναι εκείνο το άλλο και το παράλλο, αν μιλήσω θα πω στον τέτοιο σου παλιοτέτοιε. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Και για να μην το πω, πάω και το φέρνω μόνη μου. Η όταν για να με καλοπιάσει θα μου πει π.χ. σε ευχαριστώ που μου έπλυνε στο παντελόνι μου. Αν μιλήσω θα του πω αυτά τράβα πέστα στην πίπ τη μάνα σου, στην πίπ την αδερφή σου, την καραπαρτσαρκλωσίνη την ίδια που όπου πάνε με λένε βρωμιάρα. Ω, έχεις καλά πεθαρικά κι εσύ. Και έτσι απλώς κουνώ το κεφάλι μου και λέω αχα καταφατικά αυτό είναι stonewalling. Τώρα δούμε. Δεν νιώθω τύψεις που με νευριασμένη ή θυμωμένη. Πέρασα πολλά χρόνια από τη ζωή μου νιώθοντας τύψεις για τα συναισθήματα μου και μου έχει βγει σε ψυχοσωματικά νοσήματα. Όχι, υπάρχει κάποιος λόγος που νευρίασα ή θύμωσα την κάθε φορά. Δεν είμαι τρελή να νευριάζω μόνη μου. Το πιστεύω πως δεν είσαι τρελή να νευριάζεις μόνη σου, αν και αυτοί με τους οποίους νευριάζουμε μας κάνουν gaslighting και προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς. Έτσι πιστεύω. Αλλά δεν θέλω να κάνω και ψυχολογικό πόλεμο σε κανέναν και ειδικά στον άνδρα μου που θα τον αγαπάω. Θα μου πεις, τον αγαπάς και σκέφτεσαι να του πεις τέτοια πράγματα. Δεν θα σου πω τέτοιο πράγμα, γιατί γνωρίζω ότι άμα αγαπάς τον άλλο, δεν σημαίνει ότι άμα θυμώσεις μαζί του δεν σου έρχεται να πεις και 2 κουβέντες μπιπ και άλλο 2 μπιπ. Τον αγαπώ και θέλω να του το δείχνω και να είμαι καλή μαζί του, αλλά πιστεύω πως όλοι περνάμε εντάσεις καμιά φορά. Όλοι ανεξαιρέτως. Και αυτοί που το δείχνουμε και αυτοί που δεν το δείχνουμε. Επίσης. Λες τον άντρα σου να μην σε τσιγκλάει. Εσύ εμένα γιατί με τσιγκλάς, κόρη. Επίσης, μια σημείωση για το βιβλίο. Στο κεφάλαιο με την απελευθέρωση, γιατί λες μόνο τα άσχημα που έχεις πάρει από το σόι σου. Δεν είχε καλά πράγματα αυτό το σόι. Εσύ δεν έχεις τόσα καλά πράγματα, γιατί δεν τα λες. Θέλω να πιστεύω πως το έκανες για να δείξεις πως μέσα από αυτά που μας καταλογίζουν ότι κληρονομήσαμε ή τις ταμπέλες που μας βάζουν, έρχεται η ψυχική απελευθέρωση. Κατατροπώνοντας δηλαδή τον κακό μας εαυτό εντός εισαγωγικών που μας κρατάει δέσμιους. Αλλά, αν δεν ήμασταν καλοί άνθρωποι, πώς θα συνειδητοποιούσαμε ότι αυτά είναι κακά και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα ξεπεράσουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Ας πούμε, όταν είχαμε πάει σε ψυχίατρο με τον άνδρα μου, σας άντεξε. Πλάκα κάνω κόρη. Και είδε μια σχέση άλλων,
πιάστηκε από το καλό που βρήκε, ότι δηλαδή κάνουμε αρκετά συχνά σεξ, για να μας οθήσει να βρούμε όλα τα υπόλοιπα και να συνδεθούμε σαν ζευγάρι. Και πολύ καλά έκανε. Έτσι κάπως δεν γίνεται και με την αυτοβελτίωση. Γιατί δεν είπες τα καλά σου? Ή αν έχεις ένα πράγμα που σου το καταλογίζω και κακό, π.χ. το πείσμα, γιατί να μην πεις ότι το χειρίστηκες σωστά προς όφελός σου για την εξέλιξή σου? Έτσι μου φάνηκε. Μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί γενικά διαβάζω πάρα πολύ αργά και βιαζόμουν να τελειώσω αυτό το βιβλίο για να το δώσω στη φίλη μου και πολύ πιθανό είναι να μου ξέφυγαν πράγματα. Σε ευχαριστώ. Σε αγαπώ. Και καρδούλες. Τι απαντώ εγώ? Θα το κάνω vlog. Πόσο ενοχική σε βρε κουμπάρα. Ρε κουμπάρα λέμε στην Κύπρο, βρε κουμπάρα της είπα. Και θες να λέω τα καλά που με έδωσαν οι γονείς μου? Τα έχω πει άλλες φορές. Αλλά το βιβλίο είναι για το ψυχολογικό πόλεμο. Το διαβάζουν τα θύματα. Είναι λάθος τα θύματα προτού αποθυματοποιηθούν να συγχωρούν το θήτη. Αποδυναμώνονται περαιτέρω. Σύνδρομο Στοκχόλμης κανονικά. Ναι, μου έδωσαν καλά πράγματα, αλλά δεν είναι του παρόντος βιβλίου. Είναι του βιβλίου της συγχώρεσης και κάμποσες γελαστές φατσούλες, ξαφέρετε. Μου απαντάει. Καλά, εντάξει, εγώ, από ενοχικότητα εγώ άλλο τίποτε. Αν μου δώσουν προσφορά, μπορώ να την κάνω και εξαγωγή. Είμαι πολύ ενοχική όντως. Θα πιαστώ από την αισχρή και χυδαία φύση που μου καταλογίζει η μάνα μου επειδή είμαι αθυρόστομη για να το ξεπεράσω. Χαχαχαχαχα. Περιττώ να σου πω πως δεν έχω επαφές με τη μάνα μου πλέον. Α, και επίσης δεν εννοούσα αυτά που σου έδωσαν, αλλά αυτά που εσύ σαν χαρακτήρα, σαν φύση που λέει η μάνα μου έχεις. Λοιπόν, έχεις και εσύ μια μάνα μητρικότατη. Μητρικότατη! Και μετά διαρωτάσαι γιατί έχεις τόσο θυμό και γιατί ανοίγεις το στόμα σου και έχεις μια γλώσσα ξύλινη που δέρνει. Αθυρόστομη. Βρε αθυρόστομη. Άρα σε έχει κάνει η μάνα σου να πιστέψεις ότι είσαι αθυρόστομη. Έχεις μέσα σου καταπιεσμένο θυμό από την αδικία που καταφανώς έχεις υποστεί, τουλάχιστον από τη μάνα σου. Μη σου πω και από την οικογένεια του ανδρός σου. Άκουσε εκεί να σε λέει η πεθερά σου και η κουνιάδα σου βρωμιάρα. Άκουσε εκεί. Τι της πέφτει λόγος αυτούς, πώς καθαρίζεις εσύ το σπίτι, πόσο συχνά το καθαρίζεις και επειδή ξέρω και τι δουλειές κάνετε, έχετε και πολύ δύσκολες δουλειές, για όνομα. Και που σε έχω δει και από κοντά, μια χαρά καθαρή και περιποιημένη κοπέλα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Φαίνεται πως έχεις περάσει κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση τουλάχιστον από τη μάνα σου. Και προφανώς έχεις διαλέξει και έναν άνδρα που να έχει μια μάνα που να είναι παρόμοια με τη δικιά σου, η χειρότερη και μια αδερφή, ξέρω εγώ, διαμάντη. Πώς το είπες, καραπατσαρκλωσίνη, τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, στις περιοχές σας είπε το καραπατσαρκλωσίνη. Πρώτη φορά, μαθαίνουμε και λέξεις. Λοιπόν, έχεις θυμό πολύ μέσα σου και ο θυμός αυτός, όταν θυμώσεις, εκφράζεται με λεχτική βία. Το να εξυβρίζεις και το να λες το, είσαι μπιπ και στον μπιπ της μπιπ και του μπιπ και του μπιπ είναι λεκτική βία. Εισπράττεται ως λεκτική βία από αυτό που βρίζεις. Βέβαια αυτός που βρίζεις μπορεί να σου κάνει παθητική επιθετικότητα που είναι επίσης ψυχική βία αλλά είναι πολύ αδιόρατη γιατί είναι παθητική. Να δούμε τι παιχνιδάκια παίζεται εκεί πέρα με τον άνδρα σου. Αυτός παθητική επιθετικότητα σε ενεργητική και δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα, το πώς το διαχειρίζεις εσύ δεν νομίζω ότι είναι τιμωρία της σιωπής. Από τη στιγμή που είσαι ξεκαθαρίσεις τον άνδρα σου ότι όταν θυμώνεις, φοβάσαι τον εαυτό σου, θα πεις βαριές κουβέντες, οι οποίες βαριές κουβέντες μετά θα βρεθούν εμπόδιο στη σχέση σας και το οποίο το έχεις παρατηρήσει και από τους καυγάδες των γονέων σου που προφανώς οι γονείς σου έλεγαν βαριές κουβέντες μεταξύ τους, οι οποίες έβλαψαν μετά τη σχέση τους, αλλά κατά τη γνώμη της μάνας σου, εσύ είσαι αθυρόστομη και όχι εκείνη ο άντρας της. Κατά με ποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μήπως όταν τσακώνονταν οι γονείς σου, άκουγες αθυροστομίες, μήπως. Πολύ πιθανό. Για να λες ότι από εκεί έχεις πάρει παράδειγμα ότι τις κουβέντες που λέμε πάνω στον καυγά πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί μένουν και πληγώνουν τον άλλο. Όπως και να έχει κουβέντα, θεωρώ ότι δεν εξασκείς τιμωρία της σιωπής με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχεις εξηγήσει τη στάση σου. Έχεις εξηγήσει ότι το κάνεις, μήπως και πεις κάποια βαριά κουβέντα, η οποία μετά να πληγώσει τον άντρα σου. Όμως, φιλενάδο, το γεγονός ότι δεν σου περνά εύκολο ο θυμός σου, μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι είναι η ιδιοσυγκρασία σου τέτοια, που όταν αναστατώνεσαι
που σου παίρνει πολύ χρόνο να αναστατωθείς. Δηλαδή δεν θυμώνεις εύκολα, αλλά άμα θυμώσεις, θυμώνεις για τα καλά. Ενώ στην αντίθετη όχθη είμαστε εμείς, ο άνδρας σου και εγώ και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι θυμώνουμε εύκολα και μετά μας περνάει εύκολα. Επειδή είμαστε εύκολοι στο να θυμώσουμε, δεν απαγορεύουμε στον εαυτό μας να θυμώσει, δεν νιώθουμε ενοχές να θυμώσουμε, θυμώνουμε, φουντώνουμε, το εκφράζουμε και μετά μας περνάει. Εσύ για να μην σου περνάει εύκολα, υποθέτω ότι δεν θυμώνεις εύκολα. Και υποθέτω ότι γενικά είσαι πάρα πολύ υπομονετική. Και θα συστήσω λιγότερη υπομονή. Και όταν λέω λιγότερη υπομονή, τι εννοώ? Όσο περισσότερο συζητάς μέσα στο γάμο σου τα θέματα που σε απασχολούν και έχουν σχέση με σένα, με τον άνδρα σου, με την πεθερά σου, με την κουνιάδα σου, με τη μάνα σου, οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί και σας επηρεάζει ως ζευγάρι, όσο πιο πολύ το συζητάς επί καθημερινής βάσεως, τόσο λιγότερο θα έχεις μαζεμένα μέσα σου αποθυμένα, τα οποία όταν θυμώσεις να βγουν με ένταση, για να έχεις ανάγκη να λες τόσες βαριές κουβέντες. Γιατί δεν θεωρώ ότι το κάνεις επίτηδες, έχεις ανάγκη, βγαίνει από μέσα σου, είναι αυθόρμητο. Είπες ότι πήγατε σε ψυχίατρο να βοηθηθείτε για το γάμο σας. Γιατί δεν πάτε και σε ένα καλό ψυχολόγο που να κάνει θεραπεία ζευγαριού? Και επειδή πολλές φορές με ρωτάτε, είναι καλύτερα να πάμε σε σύμβουλο γάμου ή σε ψυχολόγο που κάνει θεραπεία ζευγαριού? Η γνώμη μου είναι καλύτερα σε ψυχολόγο που κάνει θεραπεία ζευγαριού, γιατί με τον όρο σύμβουλος γάμου μπορεί κάποιος να μην είναι καν ψυχολόγος. Να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, κοινωνικός λειτουργός ή ψυχιατρικός νοσηλευτής, κάποιος άλλος που έχει εκπαιδευτεί σε μια ψυχοθεραπεία που έχει σχέση με τα ζευγάρια, αλλά καλύτερα, κατά τη γνώμη μου πάντα, επειδή με ρωτάτε, καλύτερα σε ψυχολόγο, ο οποίος είναι ψυχολόγος και έχει εξειδικευτεί περαιτέρω και στη ψυχοθεραπεία γάμου, παρά κάποιον που δεν είναι ψυχολόγος. Γιατί ο ψυχολόγος είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να εντοπίσει και τα θέματα ψυχικής υγείας, τα θέματα τυχόν ψυχικών διαταραχών μπορεί να έχει κάποιος από το ζευγάρι και μπορεί να καθοδηγήσει καλύτερα, κατά τη γνώμη. Γιατί δεν κάνετε μια θεραπεία ζευγαριού μαζί με τον άνδρα σου για να επιλύσετε τα θέματά σας, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μάνα του, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αδερφή του και προφανώς τη στάση που αυτός κρατάει σε σχέση με τη μάνα του και την αδερφή του? Δεν μου λες πράγματα, αλλά υποθέτω. Γιατί για να θυμώσεις με τον άνδρα σου που σου λέει σε ευχαριστώ που μου έχεις πλύνει το παντελόνι, και εσύ να του βάζεις τις φωνές και εσύ να θέλεις να του πεις η μπίπη μάνα σου που πέτσε για μένα και η αδερφή σου που πέτσε ότι είμαι βρωμιάρα και ξέρω εγώ, και αυτά σημαίνει ότι έχεις και παράπονο ότι δεν σε υπερασπίζεται ο άνδρας σου, ίσως, ή ότι δεν τις βάζεις αρκετά στη θέση τους, δεν τις βάζεις καθόλου στη θέση τους. Αυτό που έχω μάθει από τη δική μου ζωή είναι ότι όσο περισσότερο συγκρατιόμαστε για να μην απαιτούμε αυτά που νιώθουμε πως δικαιούμαστε και αδικούμαστε που δεν τα έχουμε μέσα σε μια σχέση, τόσο πιο επικίνδυνο είναι κάποια στιγμή να κάνουμε κρυξάρα. Κάνουμε ένα μεγάλο μπούμ και αυτό το μεγάλο μπούμ να είναι τελειωτικό. Και να φτάσουμε σε ένα σημείο μη αναστρέψιμο. Δεν σε φοβίζω, δεν σε γνωρίζω καλά, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω την ψυχοσύνθεση σου. Από αυτά που γράφεις καταλαβαίνω, και δεν μιλώ μόνο για αυτό το mail που έστειλες, μιλώ και για κάποια άλλα πράγματα που μου έχεις γράψει. Καταλαβαίνω ότι αγαπάς πολύ τον άνδρα σου και ότι είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Και αυτός ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί που προσπαθείτε φιλότιμα να έχετε μια όσο το δυνατόν πιο έντιμη και υγιή σχέση. Καλά κάνεις και δεν τα λες αυτά που σκέφτεσαι. Όμως καλύτερα να τα συζητήσεις σε μια περίοδο που είναι ηρεμία. Και καλύτερα στο γραφείο ενός ψυχολόγου που ασχολείται με θεραπεία ζευγαριών, παρά να τα αφήνεις μέσα σου να σε ταλαιπωρούν και όταν θυμώσεις πολύ να θέλουν αυτά να βγουν έξω με εξυβριστική μορφή. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα θέματα μέσα σου. Και αν κάνω κι εγώ έτσι μία αυτογνωσιακή παρατήρηση, και εγώ όπως και σένα, όπως και εσύ, και εγώ όπως και εσύ, ούσα και εγώ παπαδοκόρη όπως και εσύ, δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο, η διαπαιδαγώγησή μας ή η ενοχικότητα που κουβαλούσαμε από μικρές, ή το ένα είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία, δεν πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο κλπ. Και στους δυο μου τους γάμους δεν διεκδικούσα αρκετά τα δικαιώματα. Ενώ φαινόταν απ' έξω ότι ήμουν πολύ δυναμική, ενώ φαινόταν ότι ήμουνα αυτή που ίσως ήταν η πιο καυκατζίνα της σχέσης,
καυγατζού, για αυτή που προκαλούσε καυγάδες, καμία σχέση. Υπήρξα πάρα πολύ πυθύνια, σε σημείο που έβλαψα τον εαυτό μου. Τώρα αυτό είναι σαν μια αυτοπαρατήρηση εκ των υστέρων. Και ότι τελικά τα θέματα τα οποία κατέπνιγα, ή τα θέματα για τα οποία δεν επέμενα αρκετά, ή τα θέματα για τα οποία συγχωρούσα εύκολα, ήταν και εκείνα τα θέματα που στο τέλος της ημέρας επέφεραν τη ρήξη. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση. Εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, ίδιο μου γάμε, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Μιλάω τώρα για παρατήρηση του εαυτού μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τιμωρία της σιωπής, δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνεις εσύ, να μην λέω αυτά που σκέφτομαι. Πάντοτε έλεγα αυτά που σκέφτομαι, όμως όπως είπα και προηγουμένως, ο θυμός μου περνούσε γρήγορα και συγχωρούσα εύκολα και άφηνα πράγματα ανεπίλητα, έχοντας ελπίδα ότι θα επιληθεί αυτό το θέμα, θα επιληθεί το άλλο θέμα, αν προσπαθήσω αρκετά εγώ θα επιληθεί, αλλά it takes two to tango. Δεν μπορεί να προσπαθεί μόνο ένας, πρέπει να προσπαθούν και δύο και πολλές φορές προσπαθούν και δύο και κάποιος από τους δύο δεν τα καταφέρνει ή κάποιος τα καταφέρνει καλύτερα από τον άλλο. Όπως και να έχει. Δεν είναι τιμωρία της σιωπής, όμως εμένα με ανησυχεί ο θυμός που έχεις μέσα σου ο έντονος. Και αν δεν δέχεται ο άνδρας σου να πάτε μαζί σαν ζευγάρι να κάνετε ψυχοθεραπεία σε ένα ψυχολόγο, θα σου κάνει καλό και σε ένα η προσωπική ψυχοθεραπεία για να δουλέψεις και τα τραύματα που έχεις από την οικογένεια στην οποία μεγάλωσες, που φαίνονται να είναι πολλά, αλλά και αυτά που σε απασχολούν τώρα. Σου στέλνω την αγάπη μου. Θέλω να σου πω ότι μεγαλώνοντας θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο μετράς περισσότερα χρόνια ελευθερίας και ενηλικίωσης, τόσο πιο πολύ θα ξεχνάς τις αρνητικές εμπειρίες της παιδικής σου ηλικίας και του μεγαλώματος σου. Και όχι αγάπη μου, δεν είσαι αθυρόστομη, ούτε είσαι παλιοχαρακτήρας, μια χαρά, κοπέλα είσαι. Έχεις την αγάπη μου και εμένα και όλων των φίλων εδώ στο κανάλι και καλή συνέχεια στον αγώνα σου για μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό σου, για τα παιδιά σου, για την οικογένεια σου, τον άντρα σου και όλους. Φιλιά.